Αυτό είναι το κατεστραμμένο αυτοκίνητο του τρόμου στο οποίο επέβαινε η οικογένεια των Γερμανών τουριστών όταν δέχτηκαν την πρωτοφανή επίθεση. Στο μπροστινό τμήμα του οχήματος φαίνονται ξεκάθαρα τα χτυπήματα από το αυτοκίνητο των δραστών, το οποίο έριξαν με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο των Γερμανών. He reversed the car and it just smashed into a front and he drove up the car. My sister was screaming like help, help, police, police out of the window. It was like it was just so crazy. Η οικογένεια κινούνταν με το ενοικιαζόμενο όχημα στο πέραμα Μυλοποτάμου. Στο δρόμο προσπέρασαν νόμιμα ένα αγροτικό όχημα. Οι ντόπιοι προφανώς θεώρησαν προσβολή την προσπέραση από τους τουρίστες. Ακολούθησε καταδίωξη και όταν σταμάτησαν, ο οδηγός του αγροτικού εμβόλησε το όχημα των Γερμανών τουριστών. Punched through the window because the window was down through the door and punched me in the face. She really shocked and paralyzed in this situation. Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος μάλιστα φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους τουρίστες όταν η οικογένεια ζήτησε τα στοιχεία του οδηγού. It was probably about 20 to 25 centimeters long. And it was it's like when you watch a movie and you're like, does that really happen? He even looked in my face like he was going to kill me. He was like no one has ever looked me look at me like that. Η οικογένεια των Γερμανών τουριστών ζητά την άμεση σύλληψη των δραστών. I want that these people just get locked up. Like these people don't have really deserve to be on the streets. Η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης επικοινώνησε με την οικογένεια με τα μέλη της να εκφράζουν τη λύπη τους και να ζητούν συγγνώμη. Τους καλέσαμε να επισκεπτούν σε μελλοντική ημερομηνία της αρεσκίας τους ξανά την Κρήτη. Να μείνουν 7 μέρες όλη η οικογένεια σε εμάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δώσει εντολή στις αρχές να εντοπίσουν άμεσα τους δράστες για τους οποίους έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία, ενώ και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τη Γερμανίδα πρόξενο όσο και με την οικογένεια των τουριστών.